Το σύνθημα για νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές εκλογές και επικράτηση του κόμματος και σε τοπικό επίπεδο θα δώσει σύμφωνα με τη βουλευτή Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη ο Πρωθυπουργός κατά την αυριανή του ομιλία με την οποία ανοίγει επίσημα την προεκλογική περίοδο. Πιστεύω ότι ο κρητικός λαός και ο χανιώτικος λαός για τον οποίο μπορώ να μιλήσω αναγνωρίζει στον Κυριάκο Μητσοτάκη την προσπάθεια η οποία έχει γίνει όλα τα τελευταία χρόνια. Του αναγνωρίζει τα έργα τα οποία έχουν μπει μπροστά. Του αναγνωρίζει τη φροντίδα για τα Χανιά, η οποία ήταν πραγματικά ιδιαίτερη. Και πιστεύω ότι θα τον δικαιώσει στην επιλογή του συμβολικά να ξεκινήσει αυτή την προεκλογική εκστρατεία από τον τόπο που τον γέννησε. Η πρώην Υπουργός εμφανίστηκε πεπισμένη πως η εκλογική περιφέρεια Χανίων θα βαφτεί για πρώτη φορά μπλε, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί για την ίδια προσωπικό στόχο. Προσωπικό στόχο έχω θέσει να είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη στα Χανιά. Η πρώην Υπουργός και βουλευτής Χανίων εκτίμησε ότι οι πολίτες θα αξιολογήσουν τη συνολική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη διαχείριση της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης, της εκτείναξης του πληθωρισμού και των ζητημάτων της καθημερινότητας. Θα αξιολογήσουν την αξιοπιστία του Πρωθυπουργού πρωτίστως. Είπα, έκανα. Δεν σας είπα τίποτα που δεν έχω κάνει. Σας υποσχέθηκα μείωση φόρων, έγιναν 50 μειώσεις φόρων. Μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές. Το απόλυτο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε. Η Ντόρα Μπακογιάννη κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζοντας υποκριτικές τις υποσχέσεις του για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Όταν ισχυρίζεσαι και παρουσιάζεις ως πρόγραμμα κάτι το οποίο ξέρεις ότι σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο διότι η Ελλάδα είναι ακόμα υπό υποπτία, έτσι, δεν πρόκειται να περάσει ποτέ, κοροϊδεύεις, λες ψέματα στο λαό. Για βαρύ ποινικό αδίκημα που θα κρίνει η βελγική δικαιοσύνη, μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη σχολιάζοντας την υπόθεση Γεωργούλη, κάνοντας ταυτόχρονα λόγο για εξοργιστική διαχείρισή της από μέσα ενημέρωσης. Όταν βγάζεις τις φωτογραφίες μιας γυναίκας, όταν τη δείχνεις σε προσωπικές της στιγμές που τις έχει μόνο για το Instagram και τους δικούς της φίλους, μια κοπέλα η οποία δεν ενημέρωσε κανέναν, το κράτησε μέσα της όλα αυτά τα χρόνια, και εσύ την κρεμάς στα μανταλάκια, είσαι εξίσου υπεύθυνος. Η βουλευτής Χανίων μίλησε ακόμη για εντυπωσιακή αύξηση των χρηματοδοτήσεων την τελευταία τετραετία στα Χανιά, ενώ τόνισε ότι δρομολογήθηκαν μεγάλα έργα.